Θα περάσουμε σε ένα τελείως διαφορετικό θέμα, καθώς μία μέθοδος εξαπάτησης έρχεται κατά κάποιο τρόπο να προσπεράσει τα συστήματα ασφαλείας στο διαδίκτυο. Αυτή η εξαπάτηση είναι γνωστή σε όλους μας ως swim swapping. Θα συνομιλήσουμε ευθύς αμέσως με τον κύριο Γιώργο Παπαπροδρόμου, πρώην επικεφαλής της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος στην ελληνική αστυνομία. Κύριε Παπαπροδρόμου, να σας ευχαριστήσω θερμά. Καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε, καλησπέρα σε όσες και όσους μας βλέπουν. Είναι κατά κάποιο τρόπο μία μέθοδος παράκαμψης των γνωστών SMS, των SMS επαλήθευσης. Και θέλω να σας ρωτήσω πώς ενεργούν σε αυτές τις περιπτώσεις οι επιτίδιοι απατεώνες. Είναι ακριβώς, πρόκειται για μία τεχνική η οποία λαμβάνει χώρα σε διάφορα στάδια, δηλαδή προηγείται ένα στάδιο κατά το οποίο έχουν αλλιεύσει δεδομένα μας χρήσιμα και κρίσιμα, θα λέγαμε, και στη συνέχεια εμφανίζονται στους παρόχους υπηρεσίας τηλεπικοινωνιών του καθενός μας, παρουσιαζόμενοι είτε ότι έχουν κάποια εξοδότηση από εμάς, είτε ότι με χρήση ψεύτικων στοιχείων, λαμβάνοντας μια καινούργια SIM, όπου στη συνέχεια οτιδήποτε μήνυμα έρχεται πλέον στην κατοχή τους. Οπότε μεταξύ αυτών μπορεί να είναι και κωδικοί που έχουν σχέση με τις τραπεζικές μας συναλλαγές. Τι είναι αυτό το οποίο πρέπει να μας ανησυχήσει σε πρώτη φάση? Πώς πρέπει να υποψιαστούμε, ποιες οι συνθήκες μάλλον, κατά τις οποίες θα υποψιαστούμε ότι κάτι συμβαίνει? Πρώτα απ' όλα θα διαπιστώσουμε ότι στο κινητό μας πλέον δεν θα έχουμε επικοινωνία, δεν θα λαμβάνουμε οποιοδήποτε μήνυμα, οποιαδήποτε συμπεριφορά παρατηρήσουμε η οποία δεν συμβαίνει. Ουσιαστικά δηλαδή απενεργοποιείται η προηγούμενη SIM, άρα αυτό πρέπει να μας βάλει σε άμεση εγρήγορση σε μια τέτοια περίπτωση. Οπωσδήποτε τώρα και οι εταιρείες παροχής κινητής τηλεφωνίας λαμβάνουν και αυτοί τα μέτρα τους, έχουν τις αντίστοιχες, υπάρχει μια σχετική εγρήγορση των υπηρεσιών παντού και γι' αυτό και η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών έβγαλε και σχετική ανακοίνωση, να έχουμε το νου μας. Γενικότερα θα πρέπει να ακολουθούμε τις οδηγίες που μας προτείνουν τόσο οι τράπεζες όσο και οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας στα μέτρα ασφαλείας που πρέπει να έχουμε κάθε φορά. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, τα περισσότερα περιστατικά εξαπάτησης αφορούν συναλλαγές με το εξωτερικό, συναλλαγές εξωτερικού. Θα έλεγα πλέον το κυβερνοέγκλημα, κύριε Παναγιώτοπουλε, το έχουν πει και άλλη φορά, ότι συμβαίνει παντού. Βλέπετε ότι οι εξελίξεις που συμβαίνουν στη τεχνολογία δεν ενδιαφέρουν μόνο εμάς τους καταναλωτές, ενδιαφέρουν και τους κυβερνοεγκληματίες. Οπότε προσπαθούν να βρουν τα οποιαδήποτε κενά δημιουργούνται στο σύστημα. Περί αυτού πρόκειται. Για μένα η αποτελεσματικότερη λύση είναι αυτό το στοιχείο της εγρήγορσης, της ενημέρωσης, αυτό που κάνετε και εσείς σήμερα. Πιστεύω ότι αυτό διασφαλίζει περισσότερο σε μεγαλύτερο βαθμό τις συναλλαγές μας. Η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο καιρό έχουν αναβαθμιστεί οι υπηρεσίες από πλευράς ταυτοποίησης, επιβεβαίωσης των στοιχείων πελάτη κάθε τράπεζα. Κάθε τράπεζα ακολουθεί φυσικά περίπου ενιαία γραμμή, γιατί υπάρχει η ίδια κοινοτική οδηγία είναι που διέπει αυτό το καθεστώς. Σας προβληματίζει. Ολοκληρώστε. Ναι, υπάρχει ενιαίο πλαίσιο πλέον. Και πιστεύω ότι αυτό μέσα από τα περιστατικά που συμβαίνουν πολλές φορές, από τα παθήματα-μαθήματα, γίνονται οι αντίστοιχες βελτιώσεις. Σας προβληματίζει? Οπωσδήποτε δεν είμαστε στο σημείο μηδέν. Ναι, το γεγονός ότι κάθε λίγο και λιγάκι, αυτή τη συζήτηση μαζί στην Κρήτη σήμερα την έχουμε κάνει αρκετές φορές, κάθε λίγο και λιγάκι παρουσιάζεται και μία νέα γενιά εξαπάτησης, μία νέα μορφή απάτης. Κύριε Παναγιωτόπουλε, θα πρέπει να έχουμε υπόψη, το έχουμε πει και άλλη φορά, θα πρέπει η πολιτεία μέσω από τα θεσμικά της όργανα και κυρίως αναφέρουμε από την εκπαίδευση, τα στοιχεία εκπαίδευσης, να καλλιεργήσει και να αναπτύξει τις ψηφιακές δεξιότητες του κάθε πολίτη όλων των ηλικιών. Μια περίπτωση, μια κατηγορία τέτοια, ας πούμε, είναι η ιδιότητά μας που έχουμε όλοι μας ως καταναλωτές. Η αλήθεια είναι τόσο οι ανεξάρτητες αρχές, όπως ο συνήγορος του καταναλωτή, η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και άλλες αρχές, έχουν αυξήσει το επίπεδο ενημέρωσης και αυτό το βλέπουμε. Ωστόσο, αυτό δεν φτάνει σε όλους τους αποδέκτες. Δηλαδή, πολλές φορές, σαν δεν πάθουμε, δεν μαθαίνουμε. Το θέμα είναι να μην πάθουμε. Αυτό εξαρτάται από το πόσο υποστηρίζεται μια τέτοια πολιτική. Πιστεύω ότι για τα επόμενα χρόνια αυτό πρέπει να γίνει με τρόπο πιο οργανωμένο,
Θεωρώ, για παράδειγμα, μια πολύ καλή αρχή στην ελληνική πολιτεία την Ψηφιακή Ακαδημία Πολιτών. Το έχω πει, είναι ένα μέρος στο οποίο θα μπορούν όλοι να πάρουν τις απαραίτητες εκείνες και χρήσιμες πληροφορίες που χρειάζονται για τις συναλλαγές τους, για παράδειγμα, μια που αναφερόμαστε στις ηλεκτρονικές συναλλαγές. Και γενικότερα οποιαδήποτε άλλη πληροφορία θα διασφαλίσει την κοινωνία μας. Κύριε Παπαπροδρόμου, τα κενά τα οποία βρίσκουν αυτοί οι επιτίδοι, αυτοί οι απατεώνες για να δράσουν, οφείλονται στην ολιγορία ποιών? Πρώτα απ' όλα εκμεταλλεύονται το ότι ο καθένας μας ατομικά δεν ακολουθεί, δεν έχει υιοθετήσει μια πολιτική κυβερνοασφάλεια σε αυτό που λέω. Στο προσωπικό επίπεδο. Είναι μια ανεξέλεκτη χρήση. Δηλαδή, σε ένα σημείο φταίμε και εμείς, σε ένα σημείο φταίμε και εμείς που αδιαφορούμε για αυτά τα πράγματα ή όταν συμβαίνει ένα περιστατικό δεν ενδιαφερόμαστε να μάθουμε. Οι αρχές, η αλήθεια είναι ότι βγάζουν ανακοινώσεις, τις οποίες πολλές φορές δεν τις προσέχουμε, γιατί ο καθένας από εμάς θεωρεί ότι δεν μπορεί να συμβεί σε μένα. Αυτό όμως δεν ισχύει. Σε όλους μπορεί να συμβεί, σε όλους μας μπορεί να συμβεί μια τέτοια περίπτωση. Οπότε θα πρέπει να προσέχουμε τους συνδέσμους που ανοίγουμε. Δηλαδή, είπα προηγουμένως την περίπτωση της αλίευσης δεδομένων. Χωρίς την αλίευση δεδομένων δεν μπορούν να κινηθούν. Φανταστείτε με μηνύματα που μας έρχονται στα κινητά και μας ζητάνε κωδικούς. Επανειλημμένως, ένα επανειλημμένος το έχουμε πει, εν τότε βλέπουμε συνεχίζεται μια συμπεριφορά κατά την οποία δίνουμε δεδομένα. Έτσι, με τρόπο ανεξέλεκτο. Δεν διαβάζουμε τις πολιτικές. Για παράδειγμα, που ακολουθεί η τράπεζά μας. Στην τελευταία ανακοίνωση της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών, δίνει διεξοδικά ανατράπεζα λεπτομερείς οδηγίες. Αυτό που λέμε τα ψηλά γράμματα. Δεν τα διαβάζουμε δυστυχώς. Πόσο δύσκολο είναι για κάποιον πολίτη, ο οποίος είναι θύμα εξαπάτησης, να πάρει τα λεφτά του πίσω? Είναι πολύ σημαντικό αυτό που θέτει το ερώτημα, γιατί παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο ο χρόνος κατά τον οποίο θα αντιδράσει. Ο χρόνος κατά τον οποίο θα κινήσει τη διαδικασία αμφισβήτησης μιας συναλλαγής είναι συγκεκριμένος. Ο χρόνος λειτουργεί, όσο πιο άμεσα αντιδρούμε, είναι ο χρόνος υπέρ μας. Έτσι, όταν πέσουμε θύματα σε μια τέτοια περίπτωση. Όσο αργότερα αντιδρούμε, καταλαβαίνετε ότι αυτό απομακρύνει και την πιθανότητα να πάρουμε τα χρήματα μας πίσω. Άρα, αν αντιδράσουμε άμεσα, θα έχει ένα αίσιο τέλος, τέλος πάντων, η περιπέτεια αυτή. Μάλιστα, εγώ καταλαβαίνω. Ωστόσο, το σημαντικότερο είναι να μην φτάσουμε στη θέση αυτή. Καταλαβαίνετε ότι αποδυναμώνονται όχι μόνο οι οικονομίες σε ατομικό επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο εισοδήματος συνολικά της χώρας μας. Είναι χρήματα που φεύγουν από τη χώρα μας. Μάλιστα. Σε μια πολύ δύσκολη περίοδο. Εγώ, μέσα από τη σημερινή μας συζήτηση και αναφερόμενη σε αυτή τη νέα μέθοδο εξαπάτησης, κρατώ το γεγονός ότι όλοι πρέπει να υποψιαστούμε ότι κάτι συμβαίνει στην περίπτωση που σταματάει απότομα η λήψη SMS, ενώ έχουμε ενεργοποιήσει την διαδικασία αυτή, την διαδικασία επιβεβαίωσης ότι έχουμε προχωρήσει σε μια διαδικτυακή συναλλαγή. Σωστά, στρατηγέ? Σωστά, κύριε Παναγιωτόπουλε. Εντάξει, θα μπορούσε να πούμε ότι θα μπορούσαμε να έχουμε και μια άλλη λύση με έναν άλλο αριθμό για έξτρα συναλλαγές, αλλά αυτό το θεωρώ τέλος πάντων δεν θα πρέπει να το περιορίσουμε εκεί το θέμα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλό απόγευμα. Καλό σας απόγευμα. Σας ευχαριστώ πολύ.